Ευλογητώσετε ο Σιμών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια ενεδίσου αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνουν τον ουρανό σιδέριο στεγάζον εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θυς νεύτην επίβασιν αυτού περιπατών επί περίγων ανέμων. Οποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει επ' την ασφάλειαν αυτή σου κληθήστε εις τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ω σημάδιον το περιβόλιο αυτού επ' των ωραίων στήσεων τη ύδατα. Από επτιμή όσου φεύξονται από φωνή βροντίσου τη λιάσουση. Αναβαίνουν σε όρη, κατεβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων όρ εθεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθου, οού παρολεύσονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Το εξαποστέλων πηγά σε φάραξαν αμέσων των ωραίων τελεύσεων τη ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προτέξονται όλα γρυζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει μέσω των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερό αυτού από κακού των έργων σου χόρθα στη στεγή. Ο ξανατέρων χόρθων τη φτύνεση και φλόγη τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγγείν άστον εκ της γης και ίσον εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπο νελαίο και άρθρος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Φως θα στήσονται τα ξύλα του παιδιού εκ έδι του Λιβάνου ας επίδεψας. Εκ εις τρουθίαν ως εύσευση του Ερωδιού η κατοικία γη έτε αυτόν. Όρη τα ξελά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσε εις σελήνιν εις καιρούς ο ήλιος έγνων τη δύση αυτού. Έθις πότος και γέν των ύξεν αυτοί δηλεύσονται πάντα τα θηριά του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στα μάντας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσατε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού εσπέρας. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου, Κύριε πάντα σοφία πίσας, επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Άπτη θάλασσα μεγάλη και ευδίχωρο σε κερπετάνου και στιάσιμο ζωά μικρά τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονου τόσο νεμπλασά σε μπέζει αυτή.
πάντα προσέ πρωτοκός εν δούλε του δόξην αυτον σε αυτος. Ανοίξαν δώσου την χείρα τα σύμπαντα Efrante.
Oh.
Aleluia, 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 Aleluia,
εσύ, ο Θεός, αλληλούια. Αλληλούια, 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 δόξα σοι, ο Θεός, αλληλούια. Αλληλούια, 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 δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι. Την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών, Κυρίου λεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεως, Κυρίου λεϊθώμε. Μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις υιόν τον εν αυτόν του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Εσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Εν του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέραν, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αγίας του Χριστού μεγάλης εκκλησίας, της νήσου και ιεράς μονής ταύτης, πάσης πόλεως μονής και χώρας, και τον πίστη κούντον εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Εκκλησίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Νοσούντων, καμνόντων, εκμαλώντων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ευχαριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργή
ανοιχτής κινδύνου και αναγκής του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ακούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Ευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρία. Υπεραγία Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών. Μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε εκέκραξα πρόσε εις άκουσα. Κατεπώνησαν επόμενα πέτρα συγκριτέα.
ακούσαν δε τα ρήματα μου τι γεννήτησα, ως υπάγωγη σε ράγη επί της γης, διεσκορπίστη τα ωστά αυτών παρά τον Άγη. Ότι προσε Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου επισύλπισα, μη αντανέλεις την ψυχή μου. Φύλαξον με από παγίδος η συναισθής αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Σπισούνται εν αφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθη. Ευχαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εκείπνε εξέ μου το πνεύμα μου, ότι εσύ έγνωστα στρίβους μου. Ενώ δω ταύτη οι επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη. Κατενόουν εις τα δεξιά και επεβλεπών και μου κίνω επί γηνός κορμέ. Απόλετο φυγή απέ μου και ουκέστη ο εξητών τη ψυχή μου. Εκέκραξα προς σε Κύριε, ύπαρξη ελπής μου, μερίς μου η εγγυζόντων. Πρόσκες προς την δέησή μου, ότι εταπεινώθεις φόβρον. Πρίσε με εκ των καταδιωκόντων, ότι εκρατιώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκφυλακής την ψυχή μου, που εξομολογήσαστε το όνομα της σου. Εμέ υπόμενος οι δικαίοι, έως σου ανταποδόνιμοι. Θεόν εκέκραξας η Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα όντα σου, προσεύχοντα εις τη φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστιν, όπλον κρατεώτατον το βασιλείμον θέδωκας των σταυρών σου των δήμιων διού ευασίλευσεν επί γης δικαίως λάμψας ευσεβία και βασιλείας ουρανών κατηξιώθη τη εκπλαχνία σου μεθούσου την φιλάνθρωπον οικονομία δοξάζομεν Ιησού παντοδύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών. Κυρώματος σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις τον λόγο σου, ήρθησεν η ψυχή μου επί των Κύριων, όπλων κρατεώτατον το βασιλείμον δέδοκας των σταυρών σου των τίμιων, διού ευασίλευσεν επί γης δικαίως, λάμψας ευσεβία και βασιλείας ουρανών, κατηξιώτη τη εσπλαχνία σου, μεθούσι την φιλάνθρωπον οικονομίαν δοξάζομαι
αποφυλακής προϊάς μέχρι νυχτός, αποφυλακής προϊάς ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Εδώκας φιλάνθρωπε το ευσεβήσου θεράποντι, Σολομώντας την φρόνησιν Δαβίδ την πραότητα και των Αποστόλων την Ορθοδοξία ως βασιλέων βασιλεύς κυριευόντονται πάντων Κύριος Διώσου την φιλάνθρωπον οικονομία δοξάζομεν Ιησού παντοδύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών. Είπαν το Κύριο το έλεος και πολύ παραυτολύτρωσης και αυτολύτρωσετε τον Ισραήλ εκπασών των ανομίων αυτού έδωκας φιλάνθρωπε το ευσεβήσου σεράποντι Σολομώντας τη φρόνηση Δαβίδ την πραότητα και των Αποστόλων την Ορθοδοξία ως βασιλέων βασιλεύς κυριευόντονται πάντων Κύριος Διώσου τη φιλάνθρωπον οικονομία δοξάζομεν Ιησού παντοδύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, πρώτος καθυπέταξας την αλουργίδα αείμνηστε βασιλεύ εκουσίως Χριστό αυτόν επίγνους Θεόν και παν βασιλέα πάντων ευεργέτην νικοποιών πάσης αρχής και εξουσίας των υπερκείμενων ενδεύθεν σου φιλόχριστε την βασιλείαν κατεύθυνεν Ιησούς ο φιλάνθρωπος και σωτήρ των ψυχών ημών. Thank you.
Χριστόνα ηλίκος από θάνει ζήσε.
Αντιλήτρο μου, το ελεός σου
Κυρία πρόσκομε. Έστι Σολομό κατά πρόσωπο του θυσιαστήριου Κυρίου ενώπιο πάση Εκκλησίας Ισραήλ και διεπέτασε τα σκύρα αυτού εις των ουρανών και είπε Κύριε ο Θεός Ισραήλ ουκ έστι ως η Θεός εν του ουρανού άνω και επί της γης κάτω ή ο ουρανός του ουρανού καρκέσου σύση ως ο οίκος ούτως όν οικοδόμησα στο ονόματί σου, πλην και επιβλέψεις επί την δέησή μου, Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ακούει της δέησος και της προσευχής, εις ο δούλος σου προσεύχεται ενώπιό σου σήμερο προσέ, του είναι τους οφθαλμούς σου ανεωγμένους εις τον οίκον τούτον, ημέρας και νυχτός εις τον τόπον, ον είπας, έστε το όνομα μου εκεί, του εισακούει της προσευχής, εις προσεύχεται ο δούλος σου εις τον τόπον τούτον, και εισακούσει της δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ, όσαν προσεύχονται εις τον τόπον τούτον, και εσύ εισακούσει εν τον τόπο της κατοικήσεως σου εν το ουρανόν, και ποιήσεις και ήλιος έσυ. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα, σοφία πρόσχομε. Αγαλιάστο η ψυχή μου επί το Κυρίο, ενέδισε γάρμε ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα ευφροσύνης. Ως νυφείο περιέθηκε μη μήτρα και ως νύφη κατεκόσμησέ με κόσμο. Και ως γη αύξουσα το άνθος αυτής και ως κήπος τα σπέρματα αυτού εκφυεί, ούτως ανατελεί Κύριος δικαιοσύνη και αγαλίαμα εναντίο πάντων των εθνών. Δια Σιώνου σιωπήσουμε και δια Ιερουσαλήμου κανήσω, έως ανεξέρθει ως φως η δικαιοσύνη μου, το δε σωτήριο όμως λαμπάς καυθίσεται. Και όψονται τα έθνη δικαιοσύνη σου και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου, και καλέσει το όνομά σου το κενόν, ο Κύριος ονομάσει αυτό, και εσύ Στέφανος κάλουσε χειρί Κυρίου, και διάδυνα βασιλεία σε χειρί Θεού σου. Κι ουκέτη κληθήσει καταλελειμένη, και η γη σου ουκέτη κληθήσετε. Έρημος σύ γαρ κληθήσετε θέλημα ημών, και τη γη σου η οικουμένη, ότι ευδοκίσει Κύριος εσύ, και η γη σου συνοικιστήσετε, και ως συνοικών εανίσκος παρθένο, που το κατοικήσου Ιησού και έστεον τρόπο εφρανθήσε νηφίος επί νύφη, που το σε εφρανθήσε Κύριος επί σύ. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα, σοφία πρόσχομε. Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, οίκηγαν σου το φως και η δόξα Κυρίου επί σε ανατέταρκε. Ιδού σκότος καλύψει γη και γνώφος επί έθνη, επί σε δε φανίσετε Κύριος και η δόξα αυτού επί σε οφθήσετε. Και πορεύσονται βασιλείς το φωτί σου και έθνη τη λαμπρόητή σου, άρων κύκλο του οφθαλμού σου και είδε συνηγμένα τα τέκνα σου. Ήκασι πάντε εσύ ίσου μακρόθε και οι θυγατές σου από όμων αρθίσονται. Τότε όψει και χαρίσει και φοβηθήσει και εξτείς την καρδία ότι μεταβαλεί σε πλούτος θαλάσσης και εθνών και λαών. Και ήξους εσύ αγέλε καμήλων και καλύψους εσύ κάμιλοι μαδιάμ και γεφάρ. Πάντες εξαβά ήξουσι φέροντες χρυσίων και λίβανον ίσουσι και λίθων τίμιων και σωτήριων Κυρίου ευαγγελιούνται και πάντα τα πρόβατα κοιδά συναχθίζονται και κρύει να βεώθ ήξους ίση και ανεχθίζονται δεχτά επί το θυσιαστήριό σου και ο οίκος της προσευχήν μου δοξαστήσεται. Τι είναι εσύ δε ως νεφέλε πέταντε και ως υπεριστερέ σύνεωσής. Εμέν είσαι υπέμεινα και πλοία θασής εν πρώτη αγαγή τα τέκνα σου μακρόθε και το αργύριον και το χρυσίον αυτό μετά αυτόν. Δια το όνομα Κυρίου το Άγιον και δια το
το Άγιον του Ισραήλ ένδοξο είναι και οικοδομήσου συναλλογενή στα τείχη σου και οι βασιλείς αυτού παραστήσονται σύ. Διαγάρον γη μου επάταξά σε και δια έλεος μου ηγάπησά σε και ανοιχτήσονται επίλες σου διαπαντός ημέρας και νυχτός σου κλειστήσονται εις αγαγή προσέ δύναμη εθνών και βασιλείς αυτών αγωμένους. Αγάρε έθνη και οι βασιλείς ίδνε σου δουλεύσους σου απολούνται και τα έθνη ερημία ερημωθήσονται και η δόξα του Λιβάνου προσέ ήξιν Κυπαρίσο και Πέφη και Κέδρο Άμα δοξάσε τον τόπο τον Άγιό μου και τον τόπο τον ποδό μου δοξάσω. Και πορεύσονται προσέ δεδικώντες οι ήτρων ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε και προσκυνήσε επί τα ίχνη των ποδό σου πάντες οι παροξύναντά σε και κληθήσει πόλης Κυρίου Σιών του Αγίου Ισραήλ. Δια το γεννήσεστε σε εγκαταλελειμμένοι και μεμισισμένοι και ουκ είναι ο βαϊθόν σοι και θύσω σοι αγαλία με αιώνιον εφροσύνη γενναίες γενναιών και θυλάσσεις γάλα εθνών και πλούτο βασιλείο φάγεστε και γνώση ότι εγώ Κύριος όζωσε και ξερούμενοσε ο Θεός Ισραήλ. Είπομε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Παντέρων ημών, δεόμεθα σε πάρκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλέος, δεόμεθα σε πάρκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Κυρίλου, βεβαιάσε Χριστό ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπερελέουσο εις ειρήνης υγείας σωτηρίας ευρισκέπτος, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παραπαιδημών, των δικόμοι και νωρία ταύτ, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αθελετών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, κτητέρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτη και περπάντων ψαμένων πατέρων για αφώνημον, τον ενθαγημένο και παντάκου ορθοδόξο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Αρποφορούνται οι καλλιεργούντων του Αγίου και βασέντων αυτού το κοπιόν του ψαλόνου και υπέρ του περαιστώ το λαό το αποδεχομένου παρασημέρια και πλούσιον έλεο. Κύριε ελέησον. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και συνδόξανα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον Κύριε διεσπέρα τα άπτη αναμαρτίδους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου επί μας καθά περιπίσαν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρώσουμε τις παιχνίδες ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Μας αντελεία Αναγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου εκεί.
πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσκου, Κύριε. Άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσκου, Κύριε. Ετούμενσε, οι τελούντες την μνήμη.
Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ενδεόμεθα υπέτρου και επισκόπου ημών Κυρίλου και πάσεριστο ημών αδελφότητο. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού, έτι δεόμεθα υπερ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές των αμαρτιών των δουλθέου, των ανωνητών, επιτρόπους, των μητών και αφαιρωτών των γενοτούτου και των δουλθέου των εορταζόντων και τον δούλθεου Σάββα, Αγγέλου, Βασιλείου, Αν Μαρίας, Εμιλίας, Ασπασίας, Αντωνίου, Δημητρίου Δεσπίνης Δήμητρας, Φωτίου, Μιχαήλ Ματίνας Δεσπίνης Μιχαήλ, Δήμητρας Θεόνης, Ειρήνης Βασιλείου, Καλλιόπτσα Μπίκας, Αγγέλου Ξωστόμ Αθηνάς, Ειρήνης Ιωάννου Φιλίππου, Ηλίας, Ζηνοβίας Βασιλείου, Δωροθέας Αργυρός Σοβαλάντου, Φιλίμωνος Αργυρός Καραλάμπους, Ελένης, Βάσου Κωνσταντίνου Μαρίας Σταματίου, Κωνσταντίνου Δήμητρας Σπυρίδωνος, Μύρωνος Πρεσβυτέρου και Συνοδείας αυτού, μετά των συζύγων, τέκνων, γονέων, εγγονών και συγγενών αυτών, υγεία, σωτηρία, πειρα αυτών, είπομαι. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ιδεόμεθα επί ότι αφυλαχθήνε την Αγία νικλήσων τάφτην και πασαπών και χώρα, από δίνει μόλι μου Κύριε Ελέησον, 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 Άκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Αμήν. Άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και το πνεύμα της μου. Κύριε. Κύριε. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχάντου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμού και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου Ιωστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννη Γιάννης, των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, ον και την ύμνη πιτέλων και πάντες σου των Αγίων. Αμήν. Εκ των πίσων τη δέησιν ημών, δώρησε με την αμήν ημών. Σκέπασον με σκέρι το φτερίγο σου. Αμήν. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, λέει σε εμάς και τον κόδο σου, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεό. Θεότοκε επαφένε Yeah.
κύρα έτεκες των ψυχών ημών. Κύριε Λέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε αυτούς εν τη ερήμων, και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη ενωρία ταύτη, εν τη εράμονη ταύτη, εν τη σήκης των εορταζόντων και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, πιστούς δούλους σου αγίασον και ευλογήσον, ότι εσύ ο ευλογών αγιάζον, πληθύνων και τρέφοντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εξήτουσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθούν. Κωνσταντίνε, το σκύπτρον έλαβες, τσίγαρ πεφανέρωτε εν γη κρυπτωμένον, το σωτήριον σύμβολον, διό και τα έθνη, πάντα καθ' υπέταξας εις των Ρωμαίων, ως ειν όπλων απροσμάχητων έχων, των ζωπίων σταυρών μάκαρ, διού και προσήχθης ο Θεό ημών. Ύψος εκλεκτών εκ του λαού μου, Εύρον Δαβίδ και δούλο μου, εν ελέω, Αγίος σου έχρις αυτόν. Όντως μακαρία ηγαστή και υγειασμένη κοιλία τη σεβαστάσασα με τον κόσμο πόθητε χριστιανών η χαρά. Κωνσταντίνε θεόστεπτε ανάχτων η δόξα, πλούτος και υπέρμαχος των ορφανών και χειρών, σκέπη ταπείνων και απόρων, θλίψεων ανόρθωσης όντως και των εχμαλώτων η ανάρρησης. Δια τούτο έχρισες ο Θεός, ο Θεός σου έλεον αγαλιάσεως, πόθο και αγάπη του Χριστού, κατεπηγωμένη μητέρ του λιγητά του βλαστού,
Προσέμε και πίνε
Είμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Ατάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Ατάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Ατάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάση Μαρτίας Μόρ, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε. Τας ασθενίας ημών ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νύν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε μη τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρα ημών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Σταυρούσου των τύπων εν ουρανό θε ασαμένον και όσο Παύλο την κλίση ουκ εξ ανθρώπων δεξαμένον ο εν βασιλεύσει Απόστολος σου Κύριε βασιλεύουσαν πόλη τη χείρη σου παρέθετο ειν περισσώζε διά παντοθεν ειρήνη πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευσεβίας πότι σωνάματα, ότι πάση σωτήρε βόησας, όδι ψών ερχέστο πρόσμε και πίνετο, η πηγή τη ζωής Χριστέ ο Θεός δόξα σοι. Διάβασα σε μία συνέντευξη, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου, μία τραγουδίστρια να λέει ότι είναι πολύ υπερήφανη που κατάγεται και το γενεαλογικό της δέντρο έχει σχέση με τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Και σκέφτηκα πόσο περήφανοι πρέπει να είμαστε εμείς. Εμείς οι χριστιανοί, εμείς οι άνθρωποι του 2022, γιατί να είμαστε προνομιούχοι και ευγνώμονες, γιατί είμαστε απόγονοι των εν βασιλεύσει Αποστόλων ή καλύτερα των εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, αυτών των μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας,
που η Εκκλησία μας με αυτή την φιδωλότητα τους προσέδωσε αυτό το προσωνύμιο, εις Απόστολοι, ίση με τους Αποστόλους. Πότε η Εκκλησία μας ανακηρύσει και λέει ότι κάποιος είναι μεγάλος, όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος, εάν εφαρμόσει αυτό το οποίο λέει ο αψευδής λόγος του Χριστού μας, ούτως Μέγας κληθήσετε εν τη Βασιλεία των Ουρανών, ως δαν ποιήσει και διδάξει. Εκείνος ο οποίος πρώτα θα κάνει, θα πράξει, και αυτός ο οποίος πραγματικά με την βιωτή του, με την ζωή του, θα αναδειχθεί όχι από τους ανθρώπους, αλλά από τον ίδιο τον Θεόν Μεγάλος. Γιατί σήμερα εμείς αξιολογικά αλλιώς βλέπουμε τα πράγματα. Για μας σήμερα στην κοινωνία μεγάλος είναι αυτός ο οποίος έχει οικονομική άνεση, αυτός ο οποίος έχει ευρωστία. Μεγάλος σήμερα για εμάς είναι αυτός ο οποίος κατέχει υψηλά αξιώματα και υψηλές θέσεις και θέλει όλοι να τον προσκυνούμε και να υπακούμε σε Αυτόν. Η Εκκλησία μας όμως μεγάλο ονομάζει Αυτόν, ο οποίος είναι ταπεινός, γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος αναδείχθηκε ταπεινός, γιατί είδε το σημείο του Σταυρού και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει, να μετανιώσει για αυτά τα οποία έκανε. Λένε πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κατηγορήσουν τον χριστιανισμό, «Μα κάνατε Άγιον ένα ο οποίος έκανε ακόμη και φόνους και εγκλήματα». Ναι, γιατί όμως, γιατί όλα αυτά έγιναν όταν ήταν ειδωλολάτρης, όταν ακόμη δεν είχε γνωρίσει τον αληθινό Χριστό, όταν δεν είχε καταβγαστεί η διάνοιά του και η ψυχή του από το φως του Χριστού. Πόσο αλλάζει ο άνθρωπος, πόσο μεταβάλλεται ο άνθρωπος, το λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ο άνθρωπος μπαίνει λύκος μέσα στην Εκκλησία και βγαίνει πρόβατο. Γιατί? Γιατί τον μεταμορφώνει η χάρις του Θεού. Αυτό έγινε και με τον Μέγα Κωνσταντίνο. Η χάρις του Θεού τον άλλαξε, τον μετέστρεψε. Με αυτό το σημείο του Σταυρού που είδε πάνω στον ουρανό, μπόρεσε να νικήσει τον Μαξέντιο και τους άλλους και έτσι να είναι στο στερέωμα της Εκκλησίας μας και να λάμπει ως εις Απόστολος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είπε για την Κυριακή ότι πρέπει να είναι αργία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος μίλησε για το διάταγμα των Μεδιολάνων, για την ανεξιθρησκεία, που και οι χριστιανοί θα μπορούσαν ελεύθερα να λατρεύουν τον Τριαδικό μας Θεό και να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Γιατί οι εποχές τότε ήταν πολύ δύσκολες, ήταν οι εποχές των διωγμών. Ήταν οι εποχές που οι χριστιανοί δεν μπορούσαν με αυτή την ελευθερία που εμείς σήμερα μπορούμε να πάρουμε το αυτοκίνητό μας και να πάμε σε όποια εκκλησία θέλουμε και να ανάψουμε το κεράκι μας και να λατρεύσουμε τον Τριαδικό Θεό και να εξομολογηθούμε και να κοινωνήσουμε. Τα πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα χρόνια και όμως είπε και πάλι κάποιος πολύ σοφά ότι μέσα από τις κατακόμβες αναπήδησε το μεγαλείο και το βάθος του χριστιανισμού, γιατί εκεί που το θερμόμετρο ήταν πολύ υγρασιασμένο, υπήρξε υυξημένο ένα άλλο θερμόμετρο, το θερμόμετρο της πίστεως. Με γνώμονα την πίστη ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε όλα αυτά τα καλά για την πίστη μας και για την Ορθοδοξία. Τι να πούμε όμως και για την μητέρα του, την Αγία Ελένη, για τον Σταυρό που βρήκε και αυτή, για τους ναούς που έκτισε στα Ιεροσόλυμα και τόσα άλλα τα οποία μπορούμε εύκολα να διαβάσουμε και να νιώσουμε πραγματικά αυτό το μεγαλείο αυτών των δύο εις Αποστόλων και μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό πριν λίγο ακούσαμε στο Απολυτίκιο ότι είναι ο εν βασιλεύσιν Απόστολος και ότι ομοιάζει ακριβώς με τον Απόστολο Παύλο. Όπως ο Απόστολος Παύλος ήταν το θύραμα της αγάπης του Θεού, έτσι και ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν αυτό το ευλογημένο θύραμα. Και εμείς, μετά από αιώνες, ήρθαμε σε αυτόν εδώ τον ιστορικό χώρο, σε αυτόν τον λατρευτικό χώρο, στο ιστορικό μας μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Θαρενού, για να τιμήσουμε αυτούς τους μεγάλους Αγίους, για να πάρουμε δύναμη και από το παράδειγμά τους, για να μπορέσουμε να εγκύψουμε σε όλα αυτά τα οποία έκαναν πράξη, και για να δυναμώσει η ψυχή μας. Γιατί σήμερα οι εποχές είναι πολύ δύσκολες.
Σήμερα ακούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Χωρίς όμως να δημιουργούμε απαισιόδοξα μηνύματα, εμείς οι χριστιανοί οι Ορθόδοξοι πρέπει να έχουμε ως προμετωπίδα μας την ελπίδα, την πίστη και το θάρρος. Τι όμορφες λέξεις. Μακάρι να μπορούσαμε να τις εγκολπωθούμε. Μακάρι αυτές οι λέξεις να κυριαρχούσαν στην καθημερινότητά μας. Να είχαμε πίστη δυνατή, λέει ο ποιητής πολύ όμορφα. Χαρά σε εκείνον που στήριξε την πίστη πάνω στην ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα. Άρα ο άνθρωπος της πίστεως δεν νικέται. Είναι ο ανίκητος άνθρωπος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, να το βάλουμε βαθιά μέσα μας και να είμαστε άνθρωποι πραγματικοί της πίστεως, όχι μόνο των λόγων, αλλά και των έργων. Και με αυτήν την πίστη γνώμονα και επίσης με την ηρεμία της ψυχής μας, με την ελπίδα προς τον Θεό, αλλά και με το θάρρος που εκπορεύεται από αυτό το μοναστήρι μας που αιώνες τώρα διατρανώνει αυτό τον λόγο του Χριστού μας. Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Να έχουμε κι εμείς αυτό το θάρρος, αυτή την πίστη, αυτή την ελπίδα για να ακολουθούμε στα αχνάρια των Αγίων και για να είμαστε πιστοί απόγονοι αυτών των μεγάλων εις Αποστόλων που σήμερα λαμπρά εορτάζει η Εκκλησία μας. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους σεβαστούς πατέρες που ήρθαν και ελάμπριναν με την παρουσία τους την πανήγυρη μας σήμερα και αναφέρομαι στους αγαπητούς ιερείς εδώ της Μονής μας, τον πατέρα Παρθένιο και τον πατέρα Νίλο, άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν από τα μέρη τους, ο ένας από την Αφρική, ο άλλος από την Αμερική και όμως βρίσκονται εδώ για να διατρανώνουν αυτή την πραγματικότητα ότι το φως του Χριστού μας ενώνει όλους, μαζί βέβαια και με τους άλλους πατέρες εδώ, τους μοναχούς, τον πατέρα Αρσένιο, τον πατέρα Ιγνάτιο και τον πατέρα Πέτρο. Και επίσης ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τους σεβαστούς μας ιερείς, τους ομόρους των χωριών δηλαδή, τον Λαέρμον, τον πατέρα Σέργιο, του Ασκληπιού, τον πατέρα Βασίλειο, όλος ιδιαιτέρως τον πατέρα Μύρωνα, τον αγαπητό αδελφό που ήμασταν μαζί στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου που έφερε και εσάς τους προσκυνητές και μαζί με τον πατέρα Απόστολο, όλοι μαζί να υμνήσουμε και να δοξολογήσουμε τον Τριαδικό μας Θεό και ιδιαίτερες ευχαριστίες και στους ψάλτες μας, τον αγαπητό μας δάσκαλο, τον Δανίλ Σιρόπουλο που πάντοτε στο κάλεσμά μας ευπρόσδεκτα έρχεται εδώ για να μας ψάλει και να μας ευχαριστεί. Βλέπω τον άρχοντά μας, τον αγαπητό αντιδήμαρχο, τον κύριο Αθανάσιο Στάμο. Ευχαριστούμε όλους σας που ήρθατε για να τιμήσετε με την παρουσία σας τους Αγίους μας, να έχουμε την χάρη τους, την ευλογία τους. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όσες και όσους εορτάζουν και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Θαρενός και οι Απόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη να μας δίνουν δύναμη για να μπορούμε να συνεχίσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας. Και ευχαριστούμε και τους ψάλτες μας και τους άλλους, τον Βασίλη, τον αγαπητό μας Μιχάλη από τον Μεσαναγρό, τους ψάλτες εδώ των Λαέρμων που σήμερα παραχώρησαν τη θέση τους, τον Μιχάλη και τον Βασίλη, και να έχουμε πάντοτε την ευλογία του Θεού και να είμαστε και χαρούμενοι αλλά και δυνατοί. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν ζωήν,
χαρισάμενος. Χαρισμός Ανέστη ο Κύριος.